Να ξεκαθαρίσουμε λίγο, γιατί κάποιοι δεν ξέρουν από εδώ τι είναι πεζοπορία. Μέχρι 5 χιλιόμετρα όταν περπατάμε, γιατί μου είπαν κάποιοι ότι έχουμε κάνει περίπατο στον Κούλε, που είναι 2.200. Μέχρι 5 χιλιόμετρα, παιδιά, είναι περίπατος. Από τα 5 χιλιόμετρα και πάνω μιλάμε για πεζοπορία. Το έχουμε? Ναι. Όταν ανεβαίνουμε και σε κορφές κάνουμε hiking. Μπαίνουμε στην ορειβασία. Μετά έχουμε το mountaineering. Μετά έχουμε το trekking, πολυήμερη πεζοπορία. Εσάς δεν σας απασχολεί αυτό. Τι θα κάνετε εδώ? Θα παίρνετε βαθιές ανάσες, γιατί οι αρχαίοι που είχαν έρθει σε αυτόν τον τόπο, υπάρχει αρχαιολογικός τόπος κοντά, είχαν δει ότι έχει ιδιαίτερη ενέργεια και θέλουμε αυτή την ενέργεια να την πάρετε. Πριν ξεκινήσουμε και τα πούμε αυτά, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι άφησαν το μεροκάματό τους για να έρθουν εδώ να μας βοηθήσουν να συνδράμουν επικουρικά. Ο Μπάμπης ο Σημεωνίδης θα σας πει κάποια πράγματα και θα σας γνωρίσει τους ανθρώπους που ήρθαν να μας υποστηρίξουν, και θέλω από σας ένα θερμό χειροκρότημα, δυνατό. Αυτά τα χειροκροτήματα τα δίνει μόνο παιδιά. Έχετε δει μεγάλους να χειροκροτάνε, βαράνε το ένα δάχτυλο με το άλλο. Μπράβο ρε παιδιά. Λοιπόν, Μπάμπη Σημεωνίδης. Γεια σας και από μένα παιδιά. Μπράβο που ήρθατε όλοι εδώ και είδα οι περισσότεροι είστε καλά προετοιμασμένοι. Δέστε κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας, που φροντίζουμε για την ασφάλειά σας. Οι Δρόμοι Ζωής, αυτή η ομάδα, είναι φανατισμένοι με το κομμάτι της ασφάλειας. Οι άνθρωποι πρέπει να φτάσουν ασφαλείς στο τέλος. Πρώτα λοιπόν κοιτάζουμε την ασφάλεια και μετά την καλοπέραση, τη δικιά σας. Και στο τέλος την καλοπέραση τη δικιά μας. Αν και τα τρία σταθούν σε ένα τραπέζι, τότε έχουμε επιτύχει. Αυτό που θα δείτε τώρα, τα τρία παιδιά από εδώ στα κόκκινα, είναι μια ομάδα διάσωσης από τις πιο γνωστές και δραστήριες στην Κρήτη. Είναι ο Φίλιος Ζεύς από τις Αρχάνες. Αυτά τα παιδιά λοιπόν άφησαν το μεροκάματό τους σήμερα και ήρθαν να προσέξουν να είστε όλοι εδώ ασφαλείς. Με επαγγελματική γνώση και σακίδιο πρώτων βοηθειών που το ζηλεύει και ο γιατρός. Για αυτά τα παιδιά αξίζει ένα πολύ ζεστό χειροκρότημα, σαν αυτό που δώσατε προηγουμένως. Να θυμάστε πάντα να είστε ασφαλείς. Πρώτα το κομμάτι της ασφάλειας σε ό,τι κάνετε στη ζωή σας. Αυτό είναι το πρώτο πράγμα που μάθατε σήμερα από τον κύριο Τάκη, τον Τζανακάκη, από τους Δρόμους Ζωής και από τα παιδιά Έρη Κώστα και Γιώργο από τον Φίλιο Δία στις Αρχάνες. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας και σας εύχομαι να περάσετε καλά. Γεια σας. Ιωάννα, καλημέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, εδώ είμαστε με κάποια σχολεία. Τι ακριβώς συμβαίνει και τι κάνετε? Για πες μου. Είμαστε λοιπόν στο Ηράκλειο. Ναι. Έχουμε μαζευτεί 5 σχολεία από το Ηράκλειο. Ναι. Κατά κύριο λόγο γυμνάσια και ένα λύκειο. Και έχουμε οργανώσει έτσι, έχουμε κάνει μια σύμπραξη, έχουμε δημιουργήσει την ομάδα Έλα μαζί μας, ναι, έτσι τη λέμε, και ο σκοπός μας είναι να υλοποιήσουμε δράσεις που αφορούν στο περιβάλλον, που αφορούν στη συμπερίληψη. Είμαστε σχολεία ειδικής και γενικής παιδείας, δεν ξεχωρίζουμε κανένα. Ούτε παιδί ούτε σχολείο, και ο σκοπός είναι να... Σήμερα η θεματική μας έχει σχέση με το περιβάλλον. Έχουμε έρθει στο φουρνί λοιπόν να κάνουμε πεζοπορία, να κάνουμε land art, να εξοικειωθούμε με το μη αστικό περιβάλλον, γιατί είμαστε παιδιά της πόλης. Δυστυχώς. Ναι, ναι. Θα σου πω, είπες land art, για ξαναπέσω με αυτό. Τι εννοείς ακριβώς? Land art είναι η τέχνη που γίνεται στη φύση, γίνεται με νεκρά υλικά της φύσης, να το πούμε έτσι. Δεν καταστρέφουμε το περιβάλλον, αλλά μαζεύουμε αυτά που ήδη υπάρχουν κάτω στο έδαφος με σκοπό να δημιουργήσουμε τέχνη. Μπορεί να είναι... οτιδήποτε φανταστεί το παιδί, μπορεί να δημιουργήσει οτιδήποτε, από μία ανθρώπινη μορφή, από ένα αντικείμενο, κάτι το οποίο στη συνέχεια θα μας το παρουσιάσει. Αυτό θα γίνει ανά ομάδες παιδιών. Πες μου κάτι, ποια πρωτοβουλία ήταν αυτή? Μην μου πεις τώρα ότι είσαι εσύ, αλλά δεν θα το πεις γιατί. Έλα τώρα. Άμα είναι δική σου, δική σου. Τέλμα. Αυτό είναι κάτι το οποίο το ξεκίνησα από πέρυσι, από το 12ο γυμνάσιο, στο οποίο ανήκω. Και μάζεψα παιδιά με σκοπό να συγκέντρωσα έτσι μια ομάδα παιδιών με σκοπό να προσφέρουμε στον άνθρωπο. Να κάνουμε πράξεις καλοσύνης, έτσι τις λέγαμε, και αλληλεγγύης προς τον συνάνθρωπό μας. Φέτος λοιπόν, το όραμα ήταν να ανοίξει τα φτερά του το Έλα μαζί μας και να αγκαλιάσει και άλλα σχολεία της πόλης μας. Φυσικά το Υπουργείο θα ενημερωθεί μέσα από τις δράσεις αυτές, βέβαια ενημερώνεται επίσημα φυσικά. Ωραία, πολύ όμορφα. Γιατί είναι τελείως διαφορετικό και τελείως κρύο να είναι τα παιδιά σε μια αίθουσα και να μαθαίνουν πολλές φορές πράγματα που αργότερα μπορεί να τα ξεχάσουν κιόλα. Ο σκοπός είναι λοιπόν πάρα πολύ σωστά να βγούμε από την τάξη, γιατί το σχολείο δεν είναι απλά ένας μεταδότης γνώσεων, δεν μεταδίδει μόνο γνώσεις. Ο σκοπός είναι να προσφέρει στα παιδιά εμπειρίες, και αυτό είναι και εμένα το δικό μου όραμα, εμπειρίες ζωής, και μέσα από αυτές τις εμπειρίες τα παιδιά να αποκτήσουν δεξιότητες. Δεξιότητες οι οποίες είναι απαραίτητες για τη μετέπειτα ενήλικη ζωή τους. Ο σκοπός είναι να διαμορφώσουμε ενεργούς πολίτες και υπεύθυνους πολίτες. Σήμερα είναι μια δράση για να έρθουμε σε επαφή με το περιβάλλον, να εξοικειωθούμε με αυτό. Άλλη δράση θα έχει να κάνει με καθαρισμό παραλίας. Βέβαια αυτά δεν τα κάνουμε μόνοι μας, συνεργαζόμαστε με φορείς και γιατί ο σκοπός είναι να ενωθούμε με την κοινωνία, οπότε συνεργαζόμαστε με φορείς. Σήμερα είναι μαζί μας οι Δρόμοι Ζωής. Προχωρημένο για το ελληνικό κατεστημένο της παιδείας, έτσι. Ξεφεύγει λίγο, δεν είναι, φεύγει από τα στενά πλαίσια, όπως είπαμε, της αίθουσας. Φεύγει από το σκεπτικό ότι μπαίνω σε μία τάξη, κάνω μάθημα και φεύγω. Ναι. Με αυτή την έννοια. Και τελικά είναι και ελάχιστα αυτά που θα μείνει στο παιδί, νομίζω εγώ. Έτσι, μέσα γιατί στην τάξη. Ναι, έχω περάσει και εγώ από όλα τα στάδια της παιδείας και ξέρω πολύ καλά τι λέω. Εγώ αυτό που θυμάμαι πάντως από το σχολείο ως μαθήτρια ήταν μια παράσταση που είχα λάβει μέρος. Δεν θυμάμαι τα μαθηματικά, δεν θυμάμαι την ιστορία, δεν θυμάμαι τα αρχαία. Θυμάμαι όμως αυτή την παράσταση. Σε μου θύμισε, στο γυμνάσιο μας πήρε ένας φιλόλογος και μας πήγε στο θέατρο. Τότε. Πολλά χρόνια πριν και ήταν πρωτοποριακό για την εποχή. Αυτό μου έχει μείνει. Ότι μας πήγε στο θέατρο. Μα αυτό είναι μια εμπειρία η οποία αποτυπώθηκε. Η βιωματική μάθηση είναι η καλύτερη μάθηση. Αυτό το κάνουν στο εξωτερικό, σε προηγμένες χώρες, και μπράβο σας που το σκεφτήκατε να το κάνετε και εδώ. Συγχαρητήρια. Ευχαριστούμε. Τι έχει το μέλλον, το μέλλον. Έχουμε πάρα πολλά μπροστά μας. Μόλις ξεκινήσαμε, η πρώτη μας δράση ήταν συμπεριληπτική. Πήγαμε την 1η Οκτώβρη ήταν Παγκόσμια Μέρα Ατόμων Τρίτης Ηλικίας, οπότε πήγαμε στο γυροκομείο Ηρακλείου, του Ιδρύματος Καλοκαιρινού, και εκεί αλληλεπιδράσαμε με τους παππούδες και τις γιαγιάδες, μαγειρέψαμε, ζωγραφίσαμε, τραγουδήσαμε, χορέψαμε, τα κάναμε όλα. Τους μεταγγίσατε, τους δώσατε αίμα. Ναι, και μάλιστα επειδή έχουμε και μια δεύτερη ομάδα, το Ποντάρω στη Ζωή, που κάνει podcast, από το Ποντάρω, από τα podcast. Το Ποντάρω, οι μαθητές λοιπόν της ομάδας του Ποντάρω στη Ζωή πήρε συνέντευξη από τους σοφούς γέροντες που λέμε. Σωστό. Και μας έδωσαν μαθήματα ζωής, συμβουλές, μιλήσαν για τις εμπειρίες της δικής του ζωής και από αυτές εμείς γίναμε καλύτεροι. Έβγε. Ιωάννα, από πού είσαι? Από την Κρήτη βέβαια. Είμαι από την Κρήτη, είμαι από το Ηράκλειο, η καταγωγή μου είναι από τον Σίβα Κυριωτήση, στη Μεσάρα. Ωραία, πολύ ωραία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό κουράγιο και πάντα έτσι να έχεις ιδέες και να προχωράτε. Και εγώ ευχαριστώ. Ελπίζω να σας αρέσει αυτό που θα κάνουμε. Πάρα πολύ μου αρέσει. Άμα δεν μ' άρεσε δεν θα έρχομαι. Μόλις με το πομπάμπι σου λέω έρχομαι. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ. Κάτι πήρε αυτή μου προηγουμένως για κάτι παιδάκι από την Ουγκάντα. Τι, για πες μου, τι. Έλεγα λοιπόν, συζητούσαμε εδώ με τον Μπάμπη και λέγαμε ότι μια επόμενη δράση, η οποία θα γίνει το Δεκέμβριο, θα είναι να δημιουργήσουμε kit ειδών υγιεινής, τα οποία θα τα στείλουμε στην Ουγκάντα. Έχουμε έρθει σε επαφή με έναν οργανισμό, Happy Girls Project λέγεται, και θα στείλουμε ουσιαστικά, θα δημιουργήσουμε και θα στείλουμε επαναχρησιμοποιούμενες χειροποίητες σερβιέτες στα κορίτσια εκεί, γιατί υπάρχει πολύ σοβαρό θέμα. Πολύ πρωτοποριακό αυτό. Ναι, τα ίδια τα παιδιά θα τις δημιουργήσουν και μάλιστα αυτό που λέγαμε είναι ότι θα υπάρχει ενημέρωση και από γιατρό για όλη την υγιεινή των κοριτσιών και είναι πολύ σημαντικό να μάθουν και για τις πρώτες βοήθειες και να ενημερωθούν γι' αυτό. Σερβιέτα. Από τι υλικό? Υφασμάτινα. Βαμβακερό. Το οποίο τι θα γίνεται στη δεύτερη φάση, θα πλένετε δηλαδή? Βεβαίως, επανεχρησιμοποιούμενο βέβαια. Ωραία. Πολύ σημαντικό. Ωραία πράγματα. Και σε χώρες τριτοκοσμικές θα έλεγα, έτσι. Πότε το έχετε? Το Δεκέμβριο θα γίνει αυτό. Το Δεκέμβριο. 1η Δεκέμβρη. Δεν ξέρω πώς θα πάει αυτό, αλλά αυτό σήμερα εδώ ήταν κορυφή. Ήταν πάρα πολύ ωραίο. Τα παιδιά έχουν έρθει πολύ κοντά και με τη φύση και μεταξύ τους. Αυτός ήταν ο σκοπός. Νομίζω ότι κάποια πλάνα σε αυτά που έχουν φτιάξει κάτω μπορούμε να δείξουμε. Ναι, βέβαια. Χαίρονται που κάνουν κάτι άλλο εκτός αιθούσης. Σπάει η μονοτονία, η ρουτίνα αυτό. Μαθαίνουν βιωματικά. Ναι, ναι. Αυτό λέγαμε πριν. Ότι είναι ένας τρόπος να αποκτήσουν εμπειρίες, χτίζουν αναμνήσεις και μέσα από αυτό αναπτύσσουν δεξιότητες. Αυτό είναι. Πάμε πιο πίσω, ανοίγουμε πιο πίσω, πιο πίσω, πιο πίσω.